Τα ούρα παράγονται από τα νεφρά καθώς καθαρίζουν το αίμα. Στη συνέχεια συλλέγονται στην οροδόχο κίστη. Τα ούρα περιέχουν ουσίες περιτε για τον οργανισμό σας που είναι επιβλαβείς για τα νεφρά σας εάν παλινδρομήσουν από την οροδόχο κίστη στα νεφρά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να κενώνετε την κίστη σας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τέσσερις με έξι φορές ημερησίως είναι αρκετές, ανάλογα και με την πρόσληψη υγρών, τη διατροφή και τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείτε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κενώσει πλήρω την κίστη σα κάθε φορά, καθώ η πόλη μαούνο στην κίστη μπορεί να προκαλέσει λίμωξη. Το βίντεο θα σα βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τη διαδικασία του διαλύποντα καθετηριασμού. Είναι σχετικά απλή διαδικασία, αλλά απαιτεί λίγη εξάσκηση. Ξεκινήστε πλέοντα τα χέρια σα με νερό και σαπούνι. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γυγρά για καθαρισμού ή απολυμαντικό τζέλ χεριών. Μην ξεχάσετε να καθαρίσετε του αντίχειρέ σα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συγκεντρώσει όλα όσα χρειάζεστε πριν ξεκινήσετε τον καθετηριασμό. Θα χρειαστείτε ένα καθετήρα και γράμμα αντιλάγια καθαρισμού ή σαπούνι με οδότερο πεχά, νερό και γάζες για να καθαρίσετε το πέο σα. Κατεβάστε το παντελόνι και το εσώρουχό σα ώστε να μπορείτε να κινηθείτε εύκολα για τον καθετηριασμό και σταθείτε μπροστά ή δίπλα ή καθίστε στη λεκάνη τη τουαλέτα. Αν μπορείτε, προσπαθήστε να ορίσετε πριν χρησιμοποιήσετε τον καθετήρα. Για να αποτρέψετε την είσοδο μικροβίων στην ουρήθρα και την ουροδόχο πρέπει να καθαρίζετε τη βάλανό σα καλά. Τραβήξτε προσεκτικά την ακροποστία σα και καθαρίστε τη βάλανό σας. Για να απομακρύνετε τυχόν μικρόβια που βρίσκονται στην ουρήθρα σα, καθαρίστε με κυκλικέ κινήσει, ξεκινώντα από το άνοιγμα τη ουρήθρα και προ τα έξω. Να χρησιμοποιείτε κάθε γάζα μόνο μία φορά. Ανοίξτε τη συσκευασία του καθετήρα και τραβήξτε το λευκό άκρο του καθετήρα για να τον βγάλετε από τη συσκευασία του. Θα αισθανθείτε μία μικρή αντίσταση καθώ βγάζετε τον καθετήρα. Συνεχίζετε να τον τραβάτε και μόλι ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ είναι έτοιμο για χρήση. Προσοχή! Ο καθετήρα δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με οτιδήποτε πριν την εισαγωγή του στην ουρήθρα. Αν ακουμπήσει σε οποιοδήποτε ξένο αντικείμενο, όπω ο νηπτήρα, τα ρούχα σα ή το δέρμα σα, μπορεί να μολυνθεί και να σα προκαλέσει λίμωξη. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα νέο καθετήρα και να ξεκινήσετε από την αρχή. Κρατήστε το πέος σα όρθιο προ την κοιλιά σα. Αυτό θα αναγκάσει την ουρίθρα σα να λάβει ένα σχήμα ημικυκλικό, γεγονό που διευκολύνει την εισαγωγή του καθετήρα. Πιέστε πολύ απαλά τη βάλανο για να ανοίξετε την ουρίθρα. Για να διευκολύνετε την εισαγωγή του καθετήρα, χαλαρώστε όσο περισσότερο μπορείτε. Πάρτε βαθιά ή δείξτε. Εισάγετε απαλά τον καθετήρα μέσα στην ουρήθρα. Είναι φυσιολογικό να αισθανθείτε μία μικρή αντίσταση από τον σφιχτήρα, οπότε κάνετε απαλούς χειρισμούς. Συνεχίστε να εισάγετε τον καθετήρα έως ότου φτάσει στην οροδόχο κίστη σας και τα ούρα ξεκινήσουν να ρέουν. Στη συνέχεια συνεχίστε να τον εισάγετε για λίγα ακόμα εκατοστά. Όταν τα ούρα σταματήσουν να ρέουν, τραβήξτε ελάχιστα τον καθετήρα έχοντας σιγουρευτεί ότι η κίστη έχει κενώσει πλήρως. Αφαιρέστε τον καθετήρα πολύ αργά για να αδειάσει τυχόν υπόλοιμα ούρων από το κάτω τμήμα της σκίστης σας. Όταν η ροή των ούρων σταματήσει, αφαιρέστε απαλά τον καθετήρα. Ο καθετήρας μπορεί να τοποθετηθεί πίσω στη σκευασία του ή να απορριφθεί ως έχει. Πιέστε τον καθετήρα για να τον επανατοποθετήσετε στη συσκευασία του. Βιδώστε το καπάκι ώστε να κλείσει με ασφάλεια η σκευασία. Όταν τελειώσετε, πετάξτε τον καθετήρα και τη σκευασία του στα σκουπίδια. Μην πετάτε τον καθετήρα μέσα στη λεκάνη τη τουαλέτα. Αφού πλύνετε τα χέρια σα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του καθετηριασμού.